Κρασί για την εκκλησία, οκ, Βέρες, οκ, Στέφανα, οκ, Στολισμός, οκ, Μπάμπη Κουνήσου. Μπάμπη Κουνήσου, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τι να κάνω? Λοιπόν, εγώ κάνω τελευταίο έλεγχο να δω αν είναι όλα εντάξει. Εσύ φεύγεις, πας το αυτοκίνητο στο κουμπάρο, το αφήνεις γιατί αύριο θέλει να το στολίσει. Τι με κοιτάς, έφυγες. Έφυγες, αγάπη μου, άστο κάτω το φραπέ. Εντάξει, μωρέ Ξένια, όλα θα γίνουνε κλάιμαϊν. Εδώ σε θέλω καρδιά μου, εδώ σε θέλω καρδιά μου. Κοίτα χαρά, λες και παντρεύεται πρώτη φορά. Μη έσω καμία. Γιατί να μη χαρεί, βρε γυναίκα, γάμο έχουμε. Ευτυχώς που κάνες πίσω, αγάπη μου, και αποφύγαμε τα δράματα. Τι, ήρθε ο κομμωτής για την πρόβα τόσο νωρίς. Λες. Νωρίς δεν είναι. Παναγιώτη! Όχι, όχι, όχι! Φύγε! Δεν κάνει να με δεις πριν την εκκλησία, είναι χρουσουζιά! Όλα, πάει! Τη φάγαμε την χρουσουζιά. Τι έγινε? Δεν έχουμε red carpet για την εκκλησία. Τι με λες! Με πήρανε το πρωί από το χαλάδικο που τον νοικιάσαμε και μου είπανε πως έχουν θέμα με τη μεταφορά. Μας πουλήσανε οι κερατάδες. Τι το θέλανε το κόκκινο χαλί? Και πού θα πατήσει η μπουμπούκα μου? Στο τσιμέντο. Ζαμέ! Πότε! Από πού θα το φέρανε το κόκκινο χαλί? Από τη Βουλγαρία. Εδώ δεν έλεγε κανένα. Το ένα ήταν σκέτη τσόχα, το άλλο ήταν γεμάτο τσίχλες. Τέτοιο χαλί θα βάλω στο γάμο μου. Τι είμαι εγώ, κανένας τσίπης? Εγώ τα θέλω τα πράγματα, κυριλέ. Σένια. Πρώτη φορά παντρεύομαι και θέλω να είναι όλα πικομπέλο. Αχ, πασά μου εσύ, πασά μου εσύ! Μην κοιτάς. Εσύ δεν είσαι για εδώ, βρε. Είσαι για το εξωτερικό. Μόνο εκεί θα αναγνωριστείς. Και το έλεγα εγώ. Κάτι θα στραβούσε. Έλα μωρέ Παναγιώτη μου, μην κάνεις και εσύ έτσι για ένα χαλί. Ήθελα να δω την μπουμπούκα, πριν πατάει στο κόκκινο χαλί. Για να πάρει το Όσκαρ. Για να έρθει στον άντρα της καρδιάς της. Τόση σκασίλα για να φτάσει σε σένα, ρε. Αυτός είναι το δικό μου το Όσκαρ. Δίσαξες κι εσύ. Ξένια, κάνε σε παρακαλώ ένα τελευταίο τσέκι στη λίστα με τα πράγματα, να δούμε αν είναι όλα εντάξει. Εγώ είμαι αγχώδες τύπος. Μην με παρεξηγάς. Πρώτη φορά παντρεύομαι και θέλω να είναι όλα πίκο μπέλο. Όχι, μην ανησυχείς, Παναγιώτη μου. Έκανα εγώ. Όλα πίκο μπέλο είναι. Έκανες, αλλά είδατε πως μας κρύφηκε το χαλί. Μεγάλη ζημιά. Δεν είναι. Μωράκι μου, βγήκες από το μπάνιο? Ναι, αγάπη μου. Τι κάνεις εσύ? Τίποτα. Όλα καλά, δηλαδή? Μια χαρά, ναι. Γιατί ρωτάς? Όχι τίποτα, γιατί τις τελευταίες μέρες σε βλέπω συνέχεια να χαζεύεις το λάπτοπ. Έτσι, ναι, μωρέ. Χαζεύω. Εντάξει. Θα καθίσω κι εγώ εδώ. Τέλεια. Όμορφη Θεσσαλονίκη. Αυτό πώς σου ήρθε? Ποιο? Το τραγούδι. Α, τυχαία, μεράκλωσα. Θεσσαλονίκη, σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Τυχαία κι αυτό. Τυχαιότατα. Ρε Άγγελε, δεν κόβεις το δούλεμα. Τώρα εσύ ή θέλεις να πας Θεσσαλονίκη ή κάτι άλλο θέλεις να μου πεις. Κοίτα, αγάπη μου, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο. Μωρό μου, τα ξέρω όλα. Ποια όλα? Έχω δει που ψάχνεις κρυφά σπίτια σε άλλες πόλεις. Έχω δει τις αγγελίες. Τι έγινε, Βέλη μου? Έχουμε κι άλλο γκομενάκι? Κοίτα, μωρό μου. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν ήταν μόνο για μένα. Άρα έχεις γκομενάκι? Όχι, αυτά ήταν για μας. Τι για μας? Κοίταξε, μωρό μου, σκεφτόμουν εγώ σχετικά με τις Πανελλήνιες.
Σήμερα αύριο θα βγουν οι βαθμοί. Ναι. Τι θα γίνει όμως αν εγώ δεν έχω γράψει καλά? Έλα μωρέ, θα ξαναδώσεις. Δεν με κατάλαβες. Τι θα γίνει αν εγώ δεν έχω γράψει καλά για τη διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στην Αθήνα? Ναι. Και έχω γράψει καλά για κάποια άλλη σχολή. Πόλη. Όπα, τι εννοείς, να μετακομίσουμε σε άλλη πόλη? Περίμενε, αυτό είναι μεγάλη απόφαση. Είναι, είναι μεγάλη απόφαση, μωρό μου. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να το συζητήσουμε όριμα. Πότε να το συζητήσουμε όριμα? Αφού βγουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή θέλεις πρώτα να σιγουρευτείς και μετά να μου το ανακοινώσεις μία και καλή? Όχι, εγώ. Δεν μας παρατάς, ρε, είναι δυνατόν? Πάλι το δικό σου θα περάσει. Άκου να σου πω, εγώ Θεσσαλονίκη δεν πάω. Κάτσε βρε μωρό μου, λίγο να το συζητήσουμε μωρέ. Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό? Γιατί άμα δεν σ' αρέσει η Θεσσαλονίκη, έχει και στην Κόρινθο τμήμα. Τι έχουμε πει? Δεν παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις υπό το κράτος θυμού. Μπουλά. Μια στιγμή μιλάω. Το βλέπω, άλλα δεν βλέπω. Βραδινό δεν έχει σήμερα. Περίμενε μια στιγμή, κορίτσι μου. Έλα ρε γουλά, σταμάτα την μπάλα να δούμε τι θα γίνει. Ε, ναι. Καλά, εντάξει. Ναι. Μην τυχόν και ξεχαστείς. Περιμένω να με πάρεις αργότερα, οκ. Okay. Και ήρεμα, ήρεμα. Μπορείς να μου πεις τι λυσάς, αφού βλέπεις μιλάω? Μπορείς να μου πεις που μιλάς, αφού βλέπεις πεινάω? Με την, πώς το λένε, με την Αντουανέτα, μια φίλη, δεν την ξέρεις? Ούτε θέλω να τη μάθω. Εδώ τώρα τι θα γίνει με το φαΐ? Έχεις εσύ φίλη που τη λένε Αντουανέτα? Βέβαια έχω, απλώς δεν την ξέρεις, άνθρωπέ μου. Κοίτα, η Λιλίκα έχει μείνει στο μαγαζί και θα της πω μόλις κλείσει να πέρασε από την ταβέρνα να μας φέρει να φάμε. Ε, ναι, τι ώρα! Αμάν βρε, άνθρωπέ μου, εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ τη μασαμπούκα σου. Δεν σκέφτομαι τη μασαμπούκα μου, να τσιμπήσω κάτι θέλω, ο φουκάρας. Ποιος κόσμος καίγεται? Έτσι, τρόπος του λέγει. Και μετά τι ώρα θα έρθει η Λιλίκα? Μπορεί να περάσει ο Μανούσος να την πάρει να πάει να φάνε έξω. Θα μας ειδοποιούσε το κορίτσι. Για να δούμε. Λέει. Αχαλά, καταφωνεί. Ναι, θα πάμε με το Μανούσο και καμιά ρακή, έρχεστε? Ορίστε, όχι. Κι εγώ δεν έχω καμία όρεξη, μπα. Ξέρεις. Καλά, να περάσετε. Τι ξέρει? Ότι δεν ξεκουνιέσαι. Αφού κι εσύ τώρα είπες ότι δεν έχεις όρεξη, γιατί τα ρίχνεις σε μένα? Γιατί εσύ είσαι ο εύκολος στόχος. Εγώ άμα πω ότι δεν έχω όρεξη, κατάλαβες, θα μου αρχίσει να μου λέει μήπως αισθάνεσαι καλά, τι έχεις και τέτοια, στο καλύτερο. Πάω να σου φτιάξω μια ομελέτα. Είπε η Βούλα όχι σε παρτέτσα. Περίεργα πράγματα. Πολείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Και τι κίτσο λέγεται? Α, ναι, το λοιπόν. Τριαμισάρι, ωραιότατο. Όχι την δικό μου, δευτέρου ορόφου, επιπλωμένο φουλ. Καλή τη θέα, τον Άγιο Νικόλα πια το έχει. Να έρθείτε να το δείτε όποτε θέλετε. Να τα χτυπήσετε στον πρώτο ή στο μαγαζί. Ή φωνάξτε καλέ, βάλτε μια φωνή και την κίτσο. Μία είμαι, δεν είναι άλλη. Α, εγώ ήμουν στον πρώτο, με τον με τον Κυριλία μου τέλος πάντων. 650 να τους πεις δηλωμένα. Ναι, ευχαριστούμε, ναι, άντε. Δηλωμένα. Σας περιμένω, γεια σας. Βρε Κυριλία μου, λέγονται αυτά τα πράγματα από το τηλέφωνο. Δικός ο άνθρωπος, τον βρήκα ένα κακό, 650 ευρώ. Και τζάμπα το δίνεις. Κλοπή λέγεται αυτό. Και να σου πω και κάτι, άμα του αρέσει, δεν φτάνει που θα έχουμε ξένο άνθρωπο πάνω από το κεφάλι μας? Με στα λόγια μου έρχεσαι, δεν στο είπα εγώ? Να μην φέρουμε κανέναν, να τα ενώσουμε τα δύο διαμερίσματα με μια εσωτερική σκαλίτσα, να κάνουμε εδώ το υπνοδωμάτιο, γραφείο και τις κρεβατοκάμαρες να τις πάμε όλες πάνω. Μας. Για να κοιμηθώ, δηλαδή, θα ανεβαίνω στο παλαμίδι. Και πες ότι ξεχνάω τις παντόφλες μου. Άντε ξανακατεβαίνω. Και μετά άντε ξανανεβαίνω για να κοιμηθώ. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Και απ' την άλλη θα χάσουμε 650 ευρώ τα οποία έχουμε ανάγκη. Έτσι. Σιγά μην τα χάσουμε. Σιγά μα τα έδινε κανεί. Δικό σου είναι το σπίτι, κάνε ό,τι νομίζεις. Κάτσε να σε κλέψουν. Έλα, μωρέ, τώρα τι λόγια είναι αυτά, δικό μου και δικό σου, αφού ότι είναι δικό μου και δικό σου. Ναι, δεν με αφήνεις να κάνω παιχνίδι όμως, δεν με αφήνεις. Μωρέ, θυμάσαι τότε που μπήκες μέσα νικιάρης. Σαν πρόβατο, επισφαγή. Θυμάμαι, μπήκες μέσα και τους έσβησες, όλους τους έσβησες. Είπα από μέσα μου, λέω, Κέτη, κοίτα να δεις, σε λίγο καιρό θα ψάχνει νικιάρη για το πάνω, θα δεις. Και εγώ είπα μέσα μου, Ηλία, σηκωφύγε, είναι τρελή. Και τι κίτσο λέγεται, ε? Το λοιπόν, τριαμισάρι, ωραιότατο. 650 δηλωμένα. Δευτέρου.
Γιούχου! Γεια χαρά σε όλους! Γεια! Λοιπόν, από εδώ είναι η γιαγιά μου, η οποία πίνει σφινάκια, γιατί σήμερα παντρεύεται! Παντρεύομαι! Έλα, κάνε μια δήλωση. Τι δήλωση? Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Τώρα που βρήκα τον άνθρωπό μου, δεν φοβάμαι χάρο. Κι άλλη δήλωση θέλω να κάνω. Κάνε, κάνε, κάνε. Σας δίνω μια συμβουλή. Όσοι έχετε πατήσει τα ίντα, μη φοβάστε τίποτα, ωραία. Η ευτυχία δεν έχει ηλικία. Ζήστε τη ζωή σας. Παρατήστε ό,τι κάνατε. Σφουγγαρίσματα, μαγειρέματα, εγγόνια, σπίτια. Και βγέστε και απολαύστε τη ζωή σας. Αυτό. Πώς κλείνει? Κλείσε, Μισοφούλα. Γεια! Γεια! Ο Παναγιώτης πώς δεν πήρε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Τι κάνετε εσείς εδώ? Εδώ κάναμε love story. Live, γεια. Live. Κοίτα, πίνει και σφινάκια. Έλα, κορίτσι, και εμένα με έχετε να παίξω. Καλέ, έλα, καλέ. Εδώ το πιγάλω, έλα. Bottoms up! Bottoms up! Αυτό. Και να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός, κουμπαρός και κουμπάρα. Να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός, κουμπαρός και κουμπάρα. Γλεντάμε, η μέρα μου είναι σήμερα. Βρήκα ένα κόκκινο χαλί, 20 μέτρα είναι ρε. Πιάνει όλο το προάβλιο και φτάνει μέχρι και στα σκαλιά της εκκλησίας. Βρήκες χαλί? Μπράβο, βρε αγάπη μου, από χαρά που θα πάρει ο Παναγιώτης. Λελέψε η μάνας, ψήμεση. Να ξέρεις, μεγάλη αδυναμία σε έχω. Ναι, ναι, τα ίδια λες και του Σάβα. Μεγάλη αδυναμία έχω και σε αυτό, να. Ναι, και τους δύο αδυναμία τους έχεις. Τι σας αγαπώ και τους δύο, βρε. Εσένα πιο πολύ. Και εσύ έπρεπε να γίνεις πολιτικός. Γιατί? Γιατί άλλα λες και άλλα κάνεις. Δεν θέλω το γάμπρο. Δεν θέλω το γάμπο. Και στο γάμο έρχεσαι και κοκκινοχαλί μας βρήκες. Το μα πού να πάρουμε, ρε, για να το πούμε. Θα τον πάρουμε, καλά, θα τον πάρουμε. Αυτό θα είναι. 100 χρόνια θα ζήσει. Α, γνωστός αριθμός. Ναι, παρακαλώ. Εγώ είμαι η ίδια. Τι? Πού? Μέρα. Γεια. Καλά. Ναι. Τώρα ρε Άγγελε, αλήθεια, πώς την έχεις δει έτσι, θα τη βγάλουμε. Σε λίγο θα μιλάμε με νοήματα. Δεν φταίω εγώ, εσύ φταίσαι. Έχεις δίκιο, ναι. Κοίταξε, το σκέφτηκα και έχεις δίκιο. Κακό σκόμπλαρα να σε ρωτήσω αν θα δηλώσω άλλες πόλεις. Έτσι, μπράβο. Ναι. Θα δηλώσω ο κόσμος να χαλάσει. Τι? Μα δεν καταλαβαίνεις. Πρώτη φορά βάζω κι εγώ ένα στόχο και είμαι στο τσακ να τον πετύχω. Εντάξει, δεν λέω. Άσε το άλλο, μωρό μου. Άμα πάμε Θεσσαλονίκη, θα βολτάρουμε στο Θερμαϊκό, θα τρώμε πιτόγυρα, τρίγωνα πανοράματος. Δεν μ' αρέσουν τα τρίγωνα. Δεν σ' αρέσουν τα τρίγωνα? Εντάξει, σου έχω εναλλακτική, μωρό μου. Πάμε Κόρινθο. Κόρινθο, ψ, καλά έτσι τώρα. Θα κάνουμε τις βουτιές μας στο λουτράκι, θα τρώμε καλαμάκια στον Ισθμό. Βλέπω τα σουβλάκια όπου κι αν πάμε, δεδομένα είναι. Τα σουβλάκια είναι πανελλήνια αξία, αγάπη μου. Αγάπη μου, σύνελθε. Εγώ έχω εδώ τη δουλειά μου. Διοικώ το Ψίσταγκραμ. Και ακριβώς θέλω να καταλήξω. Άμα πάμε Θεσσαλονίκη, ανοίγεται εκεί το Ψίσταγκραμ 3. Ωραία, και αν πας κάπου αλλού για μεταπτυχιακό, θα ανοίξουμε το Ψίσταγκραμ 4. Στα λόγια μου έρχεσαι. Δηλαδή θα γυρνάμε την Ελλάδα ανοίγοντας Ψίσταγκραμ. Εγώ για το χλέρο το λέω. Να ξεκινήσει επιτέλους εκείνη την αυτοκρατορία. Βελή, σύνελθε. Εγώ εδώ έχω τη δουλειά μου. Κι εγώ, Άγγελε, έχω το όνειρό μου. Ωραία, και τι θες να κάνουμε? Ξέρω κι εγώ. Τι να πω, από χθες προσπαθώ να βρω μια λύση, αλλά ρε, Άγγελε, ίσως χρειαστεί να δοκιμάσουμε μια εναλλακτική σχέση. Τι σχέση? Από απόσταση. Ναι, αλλά... Καλά, βρε παιδί μου, αλλά... Άσε και κανέναν άλλο να μιλήσει. Με κάνει και φωνάζω. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια μας στη μαύρη αντίδραση. Στο κάτω-κάτω άνθρωπος έχει δίκιο. Καλημέρα. Αμάν. Τι αμάν, ρε βούλα. Εγώ είμαι. Το βλέπω. Με ποιον μιλάς? Με κανέναν. Αφού τώρα είπες, αφού ο άνθρωπος έχει δίκιο, ποιος έχει δίκιο? Εσύ, πάντα έχεις δίκιο. Καλά, αυτό το ξέρω. Σε ποιον το έλεγες? Σε κανένα. Παραμιλάω. Αφού κρατάς το τηλέφωνο στο χέρι σου. Και, απαγορεύεται να παραμιλάω και να έχω το τηλέφωνο στο χέρι μου. Ρε, με δουλεύεις. Όχ, μωρέ μήνα. Εντάξει, με τη Λιλίκα μιλούσα. Θα σε πάρω ξανά. Ναι, σε λίγο, σε ξαναπαίρνω. Γεια. Σου τηλεφωνεί από μέσα από τον ξενώνα? Ναι. Έχεις πρόβλημα? Ρε Βούλα, τι συμβαίνει? Εχθές δεν ήθελες να πας βόλτα, εσύ. Σήμερα δεν μου λες με ποιον μιλάς. Τι μου δεν συμβαίνει, βρε Μίνα, γιατί φτιάχνεις ιστορίες με το κεφάλι σου. Κάτσε να φάμε πρωινό. Όπου να είναι, θα σηκωθεί και η Λίκα. Κατά τα άλλα, τώρα μιλούσατε, ε? Ναι, θα σηκωθεί, είπα. Δεν είπα θα ξυπνήσει. Δεν μπορεί να μιλάει εξαπλωμένη. Και τι λέγατε, μη σκεφτείς να μου απαντήσεις αμέσως. Τι λέγατε? Έχει προβλήματα. Με το Μανούσο? Ναι, μπράβο. Φρέσκο ζευγάρι, καταλαβαίνεις, αρχίσανε τα πείσματα. Μεγάλοι άνθρωποι τώρα, χαζομάρες. Αν λες αλήθεια. Μα αλήθεια σου λέει, παιδί μου.
Καλά. Πάω να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου και έρχομαι. Αχ. Κύριε Ηλία μου, φεύγω εγώ τώρα. Κατεβαίνω μαγαζί, ναι. Ωρε Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι. Τι θα φοράω στον ένα το τεντόπανο. Απ' δεν μπορώ να με βλέπω. Δεν μπορώ. Κυρία μου, μεγές. Τι είναι αυσά? Ρουχαλάκια. Πήγα και σου ψώνισα ρουχαλάκια καινούρια, ολοκένουργια. Για να σε φρεσκάρω λίγο έτσι την καρνταρόμπα σου που φοράς όλα αυτά τα μονόχρωμα εκεί στην εφορία και μπαίνει ο φορολογούμενος και του πιάνει την ψυχή του πιάνεται. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να φορέσω εγώ κάτι τέτοιο? Γιατί το λες αυτό, ξέρεις που σε φωτίζει αυτό, κοίτα. Αυτό. Ναι, βέβαια. Αυτό. Ναι. Με φωτίζει. Πάρα πολύ. Α, και το νουμεράκι τέλειο είναι, το πέτυχα, δεν θέλει αλλαγή. Δεν το βλέπω να κουμπώνει. Όχι, έτσι είναι η φόρμα του, στενή, έτσι για να γράφει γράμμωση. Φαίνεται ήδη, έτσι. Δεν το συζητώ τώρα, το γελάς. Μάλιστα. Και το παντελόνι κοντό επειδή? Ψαράδικο, καινούρια μόδα, 3/4 σου λέει. Κυρακετή. Συνεχίζεις ακόμα να σιδερώνεις και να πλένεις τα ρούχα του Κίτσουλα? Όχι εγώ! Όχι. Έχω βάλει τη Μέγνη να το κάνει. Και αυτή δεν μπορεί ούτε να πλύνει, δεν μπορεί τα κάτσια στα ρούχα και θέλει να βρει και άντρα τρομάρα. Κέτι, σταμάτα, σταμάτα, Κέτι, σταμάτα, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες. Εσύ δεν είπες ότι με το που μπήκα εδώ μέσα τους έζησα όλους? Ναι, κυρία μου, να σου πω κάτι. Πατέρας των παιδιών μου είναι να τον αφήσω να κυκλοφορεί σαν το λέτσο. Κι εγώ πατέρας του παιδιού σου είμαι! Τι, σ' άφησα σιδέρωτο, άπλητο. Και να σου πω και κάτι, Ηλία μου, να σου πω. Ο άλλος, ο Κίτσος, μου βάλε και στεφάνι τουλάχιστον. Άντε έτσι, πάλι με τα στεφάνια και τις μπομπονιέρες. Λύσαξες πια για τα στεφάνια. Εντάξει, μου αρέσει που το παίζεις και άνετη και σε πήγα και στο wine bar. Καλέ, Ηλία μου, 36 και 90 έδωσα. Θα τους το κλείσω εγώ το καταγόγιο όμως. Σε είπα, Ηλία μου, σκέτο. Και πώς να με πεις, Πάτροκλο? Όχι, χωρίς το κυρ. Α, ναι. Ναι. Α, ναι. Ναι. Και πολύ καλά έκανες να το κόψεις, γιατί ο μισός πύργος μας έχει πάρει στο ψηλό. Κι εσύ με είπες σκέτη. Μπορούσα να σε πω κι άλλα, μας αγούει η κόρη μας. Τι τώρα δηλαδή, σαν να λέμε προτιμάς να σε λέω έτσι σκέτο, Ηλία μου? Προτιμά να πάρεις αυτά τα πετάξεις σκουπίδια και ναι, το προτιμώ σκέτο. Δηλαδή τώρα, σαν να λέμε εμείς θα είμαστε η Κέτη και ο Ηλίας, ε? Ο Ηλίας και η Κέτη. Ένα ζευγάρι κανονικό, σαν όλα τα άλλα. Ένα ζευγάρι κανονικό, σαν όλα τα άλλα θα είμαστε. Ναι. Και προτιμώ το σκέτο γιατί αυτό το κύρ με μεγάλωνε. Καλά, δεν το συζητώ. Με το που πετάξαμε το κύρ, πετάχτηκαν και 10 χρόνια από πάνω σου. Και οι νικάριδες από πάνω θα μας ακούγανε και θα γελάγανε μαζί μας με το κύρ όλη μέρα τώρα. Καλά, οι νικάριδες, Ηλιά μου, γελάνε με το πακούνι τα 650 ευρώ, όχι. Και, Ηλιά μου, εντάξει, είπαμε να δείχνω νεότερος, αλλά όχι και βλάχος, Ηλιά μου. Καλά, είπα να το προσπαθήσω λίγο, να δω πώς ακούγεται, γιατί αυτό το Ηλιά μου μου φαίνεται πάρα πολύ σκέτο. Ηλιά μου, σου φέρα ραβάνιο, δεν ακούγεται σκέτο. Όχι. Κουσούρ και κομμάτια έγινα. Έλα, ρε Μανώ, έλα. Έλα, γιαγιάκα μου, κάτσε. Δεν θέλω να γάτσω. Δίπλα στον άνθρωπό μου θέλω να είμαι. Γιατί μας διώξανε? Γιατί φώνασες? Θέλω να τον δω και θέλω να τον δω. Όλο το νοσοκομείο μας άκουσε. Πώς είναι ο Παναγιώστρα, παιδιά? Ξάπλα. Τι είπαν οι γιατροί? Έμφραγμα, καραμπινάτο. Όχι, ρε φίλε, τι στραβωμένο είναι αυτό. Το υποθέτουν, ρε παιδιά, μην το δέρουμε και κόμπο. Τώρα κάνουν εξετάσεις να δουν τι παίζει. Αχ, θα χάσω τον άνθρωπό μου για 5 ανθοστήρες και ένα κόκκινο χαλί. Κόντεψε να σκάσει πια με αυτό το γάμο. Όλα τέλεια ήθελε να ήταν. Από την τελειομανία του θα φύγει αυτό, να δει. Καλέ, ζει ο άνθρωπο, μην το καταδικάζουμε. Ναι, θα ζει για πάντα, στη μνήμη μου. Εκεί είμαι καταδικασμένη εγώ. Να ζουν οι άντρες στη μνήμη μου. Δεν θέλει να έχω άντρα. Θέλει να τους βλέπω από φωτογραφία. Άνθρωπα, κάνε κάτι κι εσύ. Τι, να την παντρευτώ εγώ? Όποιος και να με παντρευτεί, θα τον πεθάνω. Η μαύρη χείρα είμαι. Τώρα τι θα κάνουμε με το γάμο? Μην τον ακυρώνετε. Μην τον ακυρώνετε, γαμπρί μου. Τίποτα δεν κάνουμε. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε οι γιατροί. Μωρό μου! Αγγελικό, είσαι εδώ!
Έλα ρε αγάπη μου, τώρα άσε τα πείσματα. Έχω νέα φοβερά. Τώρα στη δουλειά ρώτησα το Φώτη αν μπορεί να μεσολαβήσει να πάρω μετάθεση. Τι κάνεις εκεί? Μαζεύω τα ρούχα μου. Γιατί που πας? Απόσταση, δεν ζήτησες? Αποφάσισα να πάρω απόσταση, να απομονωθώ και να σκεφτώ σοβαρά. Πού? Τριήμερο πανηγυράκι στη Δημητσάνα, με καντίνα που στείνει ο κλέρος. Και τι, θα μου αφήσει εδώ πέρα ολομόναχη? Σε λίγο βγαίνουν οι βαθμοί. Α, μη σε νοιάζει, θα σου αφήσω το χρυσόψαρο. Ρε Άγγελε, τώρα γιατί αντιδράς έτσι? Συγγνώμη, δεν θέλεις να κυνηγήσεις τα όνειρά σου? Κι εγώ αποφάσισα να κυνηγήσω την καριέρα μου. Στη Δημητσάνα. Όπου γουστάρω. Στο κάτω-κάτω εσύ ζήτησες απόσταση. Μα εγώ ζήτησα απόσταση, μπας και βρούμε καμιά λύση. Δεν τη θέλω τέτοια λύση, ρε μωρό μου. Δεν θέλω μηνύματα και τηλεφωνήματα από μακριά. Θέλω να μου σπάς τα νεύρα. Θέλω να μου και στο φαγητό, να μην βάζεις πλυντήριο. Θέλω να είσαι εδώ, τέλος πάντων. Κι εγώ. Να ορίστε, θέλω να μπορώ να σε αγκαλιάζω. Κι εγώ. Και να σε φιλάω. Κι εγώ. Ποιον θα φιλάω, το χρυσόψαρο? Ορίστε, ποιος θα μου λέει αυτές τις μπούρδες, ε? Εδώ είσαι? Όχι. Δεν πήγες από το μαγαζί? Είναι η αθήκη Λιλίκα. Πέρασα από το καφενείο και είδα το Μανούσο. Μπράβο, συγχαρητήρια και. Χαμογελούσε συνέχεια, λες και είχε πάρει χάπια ευτυχία. Έτσι είναι οι ερωτευμένοι, χαμογελούν συνέχεια σαν ηλίθιοι. Εσύ δεν μου είπες το πρωί που μίλησες με τη Λιλίκα ότι έχουνε προβλήματα? Ναι, έχουν πολλά προβλήματα. Και ο Μανούσος πώς δεν το ξέρει? Μήπως δεν του το έχει πει? Τι είναι, ρε Βούλα, τι είναι, πες μου. Τίποτα δεν είναι, παιδί μου. Μήπως θέλει να φύγει η Λιλίκα, αφού είχε πει ότι θα μείνει όλο το καλοκαίρι να προλάβει και το γάμο των παιδιών? Τώρα έδεσες. Τι έγινε, θέλει να φύγει? Γι' αυτό στεναχωριέσαι? Όχι, παιδί μου, δεν θέλει να φύγει. Εδώ σκέφτεται να μείνει για πάντα. Ε, τότε τι προβλήματα έχουν? Αμάν βρε μηνά με τις απορίες σου, πρίζεις η κότια. Ε, αφού δεν μου λες. Μαλώνουνε γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν τι όνομα θα δώσουν στο πρώτο τους παιδί. Για το Μανούσο και τη Λιλίκα μιλάμε πάντα, έτσι? Τους συνταξιούχους φίλους μας. Πέστα ρε Σοφίτσα, πέστα. Εδώ μας δουλεύει ψηλό γαζί η κυρά σου. Ηλία, ένα γυράκι που σε θέλω. Α, το συνήθισες βλέπω, ε. Μ' αρέσει, σου φαινότανε και πολύ σκέτο. Το ζαβό, η μεν, κοίτα, μες στη μέση τα έχει παρατήσει όλα. Τι είναι όλα αυτά, παπουτσάδικο, ανοίγουμε. Μωρέ, έφερα και 2-3 καθημερινά παπουτσάκια να έχω να αλλάζω. Έχω κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Αυτό εδώ είναι το καθημερινό. Μάλιστα, άνετο, βολικό, ανατομικό, να το φορέσω κι εγώ μια μέρα. Μην το γελάσεις αυτό το παπούτσι. Αυτό είναι ιστορικό παπούτσι. Έχει αναδείξει την ιστορία του τόπου μας. Και το φέρατε στο κεφάλι του Ιμπραήμ όταν ήρθες, καταλάβει? Όχι, με αυτό βγήκα εμείς κατάκολο. Και με αυτό θα βγεις από εδώ μέσα αν δεν τα πάρεις από το χάμο. Ηλία! Τι είπες? Είπες χάμο? Είπες μόλις το πρώτο σου χάμο? Εντάξει, είσαι επισήμως Πελοποννήσιος. Παναγία μου, λες να μου κολλήσει και το λύε. Ε, τι με εμένα τώρα, όλη μέρα στο ίδιο σπίτι πάνω κάτω. Δεν το γλιτώνεις και αυτό. Αντέλα, δώσε μου ένα χεράκι να τα βάλουμε ντουλάπα. Κάτσε ρε Κέτη, περίμενε, μισό λεπτό. Κάτσε Κέτη. Ακόμα δεν βρήκαμε νικάρι, μήπως βιαζόμαστε λίγο? Τώρα πώς την είδες ρε μάστορα? Θα τρέχουμε να γεννάμε και θα κάνουμε και μετακόμιση. Αντέλα. Έγινα και μάστορας. Στο νοσοκομείο. Έχει πάει ο Μπάμπη. Γιατί είναι παιδί που πήγε αυτό το παιδί? Πάντα ανάποδο. Εγώ είμαι μνηστή αφού. Ναι, κυρία Σοφία, δεν ήθελα να σ' ανησυχήσει. Γιατί τώρα με ησυχεί? Έλα, πάμε να κάτσουμε. Όχι, όχι, έλα, έλα, πάμε να κάτσουμε αξιομεταρτή. Έλα, έλα. Τι να κάτσω να κάνω? Να κοιτάω τον ηφικό που δεν θα βάλω? Μόνο η ταλαιπώρια με έμεινε που πέρασε για να το βρω. Τι Καρόλου, Ντίλ, τη Μητροπόλεω, την προξένου Κονομήλα και να τα χαίρια. Αχ, του λένε τώρα, δεν μπορώ, δεν το σηκώνω. Εν τω μεταξύ, η ώρα περνάει. Τι θα κάνουμε? Τι. Θες να μου πεις να κυρώσουμε το γάμο και μου το λες με τρόπο? Όχι, θέλω να τον παντρευτώ. Τον αγάπησα πολύ αυτόν τον άντρα. Κυρία Σοφή μου, ψυχραιμία, να σου πω. Εσύ έχεις περάσει τόσο στη ζωή σου. Θα το βάλεις κάτω τώρα? Και πότε να το βάλω? Άντρα χάνω. Ξέρεις τι είναι να μένει ισχυρά για δεύτερη φορά? Και δεν πάνε και τα μαύρα, γιατί πες τα ρένια, κοίτα πώς είμαι. Ποιος ζήλεψε αυτόν τον έρωτα, ποιος? Πάπη, τι έγινε? Άρα, τον έφερα. Μαζάκα μου, είσαι καλά? Αχ, δεν ξέρεις πώς θα τη σήξω. Η ψή με ξέρευρε. Ε, Πόντια, θα σ' άφηνα αγωμονή. Από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα σου είπα, έχεις σε μένα, μη φοβάσαι χάρο. Τι έγινε, βέβαια, Παναγιώτη, τι είπαν οι γιατροί? Τι να πούνε, μωρέ, και οι γιατροί? Τα παραμύθια τους, κρίση πανικού και τα τι αυτά. Τόσο πολύ έχω πωθήκες, βέβαια.
Μπούρδες των γιατρών σου λέω ρε Μπουμπούκα. Η μόνη κρίση που έχουν κρίση έρωτος για σένα από τότε που σε γνώρισα. Έλα, 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 πάμε, γάμο έχουμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα, πάμε. Έλα, γαμπρέ, πάνε μέσα στην κρεβατοκάμαρα κι άλλαξε. Νύφη, στο δωμάτιο της Σοφούλας. Πάμε. Εντάξει, μωρέ. Θα κρυβόμαστε, Μπουμπούκα. Ξενιά, εγώ φταίω που αρρώστησε ο Παναγιώτης επειδή δεν ήθελα το γάμο. Γιατί ευγήθηκες εσύ πότε κάτι τέτοιο? Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ, αλήθεια σε λέω. Εντάξει. Πήγε να βρεις τώρα το κουμπάρο, να στολίσε το κάμπριο, γιατί δεν θα προλάβετε. Έλα, έλα, έφυγες. Λοιπόν. Ευτυχώς υπάρχει κάτι που τα βρίσκουμε πάντα. Έλα ρε αγάπη μου, δεν είναι ότι μουρμουρίζουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, μουρμουρίζουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει μωρέ, εγώ και τις αγαπάω. Πεισματάρα και γαϊδούρα. Να σου πω, δεν θα πας στη Δημητσάνα, ε? Όχι βέβαια, ειδικά από τη στιγμή που άλλαξες γνώμη. Ποιος άλλαξε γνώμη, εγώ? Εννοώ ρε παιδί μου που τα βρήκαμε και δεν θα πας αλλού. Ναι, γιατί θα έρθεις μαζί μου. Τι, συγγνώμη, δεν είπες ότι δεν θες να χωριστούμε και μετά φιληθήκαμε? Ναι, γιατί είπες ότι δεν μπορείς να ζεις χωρίς τις βλακίες μου, εννοώντας ότι θα έρθεις μαζί μου. Τι λες παιδί μου, δηλαδή πάλι δεν συνεννοηθήκαμε? Άγγελε, δεν έχω να συνεννοηθώ κάτι, αγόρι μου. Εμένα αυτός είναι ο στόχος μου. Ξέρεις πώς έχω κοπιάσει? Ναι, ξέρω, 1,5 μήνα. Ναι, για σένα που είσαι σπασικλάκι, φύτουκλο, δεν ήταν πολύ καιρός. Για μένα ήταν μια αιωνιότητα. Δηλαδή πάλι εγώ θα την πληρώσω? Άγγελε, δεν με νοιάζει. Εγώ το όνειρό μου δεν το παρατάω. Ωραία, και εγώ δεν παρατάω τη ζωή μου. Συμφωνώ. Κι εγώ συμφωνώ. Σε τι συμφωνήσαμε τώρα? Ότι διαφωνούμε. Άδικο. Εμά, είναι κρίμα, βρε παιδί μου, να χαλάσεις μια τόσο όμορφη σχέση από ένα πείσμα. Φυσικά και είμαι μαζί σου, κορίτσι μου. Μαζί σου είμαι. Ό,τι απόφαση και να πάρεις, εγώ θα σε στηρίξω. Δεν είπα ότι συμφωνώ. Είπα ότι θα σε στηρίξω. Μην ξανοίγεσαι. Το πατέρα σου σκέφτομαι, που θα σπάσει από τη στεναχώρια του. Με την Αντιγόνη μιλούσες από χθες, ε? Μου κάνανε ντου. Βρε άνθρωπε, πώς πετάγεσαι έτσι σαν τη Σαΐτα? Έλα κόφτο, για φέρ το εδώ. Καλέ. Καλάμια. Αντιγόνη, άσε τα μπαμπάκα μου και τις τσιριτσάτζουλες. Για πες μου τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει? Ωρα, την κάτσα με τη βάρκα. Μα και αυτές οι υπενθυμίσεις πρέπει να τις βγάλω. Ποιες υπενθυμίσεις? Έχω δύο. Έτσι πρέπει. Η μία είναι στις 5 το πρωί για να ξυπνήσω, να ντυθώ, να παυτώ, να σου φτιάξω το ραβανί, να στο κατεβάσω να το φας. Και άλλη το απόγευμα, να ντυθώ, να παυτώ, να σου φτιάξω το ραβανί, να στο κατεβάσω να το φας. Συγγνώμη, δηλαδή ένα χρόνο τώρα ξυπνούσες 5 η ώρα το πρωί για να φτιάξεις ραβανί? Πώς νόμιζες ότι έρχεται το ραβανί από μόνο του? Έχω μια ντουζίνα, τα έχω αραδιάσει εκεί πάνω και στα φέρνω κάθε μέρα. Αυτό ομολογουμένως δεν το είχα σκεφτεί. Βέβαια το ραβανί έχει αλλάξει λίγο, δεν είναι το ίδιο. Καλή, τι έχει αλλάξει? Αλλάζει τελειότητα, την πειράζεις? Μήπως σου παράπεσε η κανέλα? Ίδιο είναι το ραβανί, απλά είναι φτιαγμένο σε άλλο φούρνο, στον κάτω. Και δεν φέρουμε τον πάνω φούρνο εδώ να τελειώνουμε? Δεν γίνεται, καλή, είναι εντυχισμένο. Πρέπει να σπάσουμε την κουζίνα. Τώρα και πες ότι βρίσκουμε νικάρδες, τι κάνουμε? Περνάμε από μέσα από το σπίτι για να λέμε μισό λεπτό θα ψήσουμε στο φούρνο ένα ραβανί και φεύγουμε? Όχι, θα συνηθίσετε το ραβανί από αυτό το φούρνο, τι να κάνουμε τώρα? Τώρα βέβαια δεν είναι μόνο ο φούρνος. Να έπεσε λιγότερο ινδοκάριδο, ε. Δεν είναι ούτε το ινδοκάριδο ούτε η κανέλα. Το θέμα με αυτό το ραβανί είναι ότι όλη η νοστιμιά του ξαφνικά κατεβαίνει ένα ραβανί από το πουθενά. Να μου χτυπάσει την πόρτα, να μη σου ανοίγω, να κάνω ότι δεν είμαι εδώ, να το μυρίζω, να μου τρέχουν τα σάλια. Να έχω εσωτερική πάλι για το τι θα κάνω. Να σου ανοίγω την πόρτα, να μου λες καλημέρα κυριγία μου. Να στην κλείνω στη μούρη βρίζοντας, εσύ να τρέχεις, να έρθεις από την άλλη σκάλα. Βέβαια. Να σου κατεβάζω γουρουνόπουλο, να μου κατεβάζει καντήλια. Να φοβάμαι εγώ μην έχεις μέσα καμιά άλλη. Και να σου κάνω μάγια. Να ζηλεύω που σιδερώνεις τα ρούχα του κίτσου, τι μάγια. Α, το τίποτα, μην σε απασχολεί αυτό που είπα καθόλου. Ωραία ήταν.
Τα ζήσαμε, τα χαρήκαμε. Πρέπει όμως να σοβαρευτούμε τώρα λιγάκι. Παιδί έρχεται. Πρέπει. Ποιος το λέει? Άντε ρε ξέλια, πού είναι η μάνα μου ακόμα να ετοιμαστεί? Ούτε νύφη να γινόταν. Νύφη θα γίνει. Τι θα γίνει, θα φύγουμε ποτέ? Αχ, Παναγιώτη μου, τι όμορφος γαμπρός που είσαι. Είναι γιατί παίρνω το κορίτσι που αγαπάω. Εντάξει, στολίσει και το κάμπριο. Είναι πικομπέλο. Όλα έτοιμα είναι, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εσύ τη μάνα μου θέλω να προσέχεις, τη μάνα μου και τίποτα άλλο. Μην ανησυχείς καθόλου. Στα καλύτερα χέρια την αφήνεις. Έτσι θέλω. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά! Μπήκε και έλαμψε όλος ο κόσμος! Πασά μου, ποιητής έπρεπε να γίνεις εσύ! Σ' αγαπώ! Σήμερα να, σήμερα να, πώς γίνεται σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο. Μωρό μου. Νωρίς διαχείρισες. Ναι, σκεφτόμουν τα σημερινά και δεν την πάλευα στη δουλειά. Τι κάνεις? Βγήκαν οι βαθμοί. Τι? Και? Δεν μπορώ να τους δω. Γιατί ρε χαζό αγχώνεσαι? Δεν αγχώνομαι μόνο για τους βαθμούς, Άγγελε. Αγχώνομαι και για μας. Κοίταξε, θέλω πάρα πολύ να περάσω στη σχολή. Αλλά και εμείς δεν θέλω να είμαστε έτσι. Ούτε εγώ θέλω, γι' αυτό έχω πάρει μια οριστική απόφαση. Κι εγώ. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πριν μιλήσεις. Πρώτα θα μιλήσω εγώ, γιατί είμαι ο άντρας του σπιτιού. Τώρα θα σου έλεγα τι είσαι. Δεν θα χρειαστεί να μου πεις. Κοίτα να δεις. Το παραδέχομαι. Έχω κάνει λάθος, ρε μωρό μου. Συνέχεια σκέφτομαι εμένα, τη δουλειά και όσα έχω καταφέρει. Αλλά έχω ξεχάσει το πιο σημαντικό. Ότι σε όλα αυτά είμαστε μαζί. Παραδόξως, όσο περίεργο ζευγάρι κι αν είμαστε, όταν είμαστε μαζί τα πάντα είναι καλύτερα. Και εγώ αυτό δεν θέλω να το χάσω. Το εννοείς? Ναι. Όλο το χρόνο προσπαθώ να είμαι cool και χαλαρός και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να το αποδείξω. Πάμε όπου χρειαστεί, αρκεί να είμαστε μαζί. Τι γελάς? Κι εγώ αυτό αποφάσισα. Θαύμα. Επιτέλους κάπου συμφωνήσαμε. Αγάπη μου. Λοιπόν, όπου και αν δηλώσεις, ό,τι και αν γίνει του χρόνου, δεν θα μας χωρίσει τίποτα. Ναι. Μωρό μου. Η μάνα μου. Με παίρνει από το απόγευμα και εγώ την απορρίπτω. Πάνω το σηκώσω μέσα γιατί θα με πρίξει. Έλα, μανά. Βέλη. Άγγελε, δεν θα το πιστέψεις. Ούτε εσύ. Μου ήρθε το χαρτί για το στρατό. Όχι, όχι, όχι. Αποκλείεται, αποκλείεται. Δεν γίνεται να χωρίσουν. Δεν το αντέχει ο οργανισμός μου.
Ακούς τι λες. Δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Το ρατζές δεν το χάνουμε στο λέω. Ο ρατζές δεν είναι μπρελόκ να τον χάσουμε. Από γαμπρό μας εννοώ. Εγώ τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Πού σε καημένε Λεωνίδα να ακούσει τον τέος πεθερό σου. Μη μου τον αναφέρεις αυτό το γρουσούζι. Μας φτάνει η κακοτυχία μας. Κοίτα, σου έχω μια λύση. Για πες την. Μπορείς να τον υιοθετήσεις. Αντί να είναι άντρας της κόρης σου, θα είναι αδερφός της. Αφήνεις τώρα τις βλαχίες να δούμε τι θα κάνουμε. Το παιδί έχει τα χίλια δίκια και το ξέρεις. Ναι, αλλά η Αντιγόνη το νιώθει σαν καταπίεση. Την προσβάλλει το να θέλει να σταματήσει τη δουλειά της. Μωρέ, σιγά τη δουλειά. Νταλικέρισα. Επαγγελματίες οδηγός βαρέων οχημάτων, παρακαλώ. Τώρα τι θέλεις, να με φουντώσεις κι άλλο. Έχει κάνει συμφωνία η γυναίκα με την εταιρεία της. Ότι τώρα που θα έρθουν στην Κρήτη θα δουλεύει το μισό μήνα, μόνο εδώ. Αυτό είναι που φοβάται το παιδί. Οδηγός φορτηγού στην Κρήτη που δεν περνάει η μέρα χωρίς θανατηφόρο τροχαίο. Ρε Μινά, μαζί σου είμαι κι εγώ, αλλά δεν γίνεται να μην στηρίξω το παιδί μου. Να κάνεις ό,τι μπορείς για να αλλάξει γνώμη. Αλίμονο. Έτσι εύκολα που αλλάζει γνώμη η κόρη μας. Να της πεις ότι ο Ρατζές δεν θέλει να σταματήσει τη δουλειά της έτσι από πείσμα. Φοβάται μη του παθεί τίποτα. Της πρότεινε να γυρίσει στην παλιά της δουλειά της μεταφράσεις. Μεταφράσεις. Μια χαρά δουλειά. Μηδαμινές πιθανότητες να εμπλακεί σε με τοπική εν ώρα εργασίας. Λέει ότι της το πρότεινε επειδή είναι μια δουλειά που μπορεί να γίνει από το σπίτι. Αποκλείεται. Κατά βάθος δεν το πιστεύει νομίζω, αλλά έχει στριτζώσει τώρα. Εγώ αυτά τα ακούω, Βερεσέ. Τον αγαπάει ή όχι. Το λατρεύει, παιδί μου. Λοιπόν, ετοίμασε βαλίτσες. Έλα μου. Περνάμε από το μαγαζί, αφήνουμε τα κλειδιά του σπιτιού στη Λιλίκα και προλαβαίνουμε το βραδινό πλοίο για Αθήνα. Ας με ξυπνήσει κάποιος. Τους τα ξαναφτιάχνουμε, τους βουτάμε, τους φέρνουμε πίσω στην Κρήτη, γίνεται ο γάμος και περνάμε ένα καλοκαίρι ζάχαρη. Μινά το εννοεί. Βέβαια. Φύγαμε. Φεύγουμε, έλα να προλάβουμε το βραδινό πλοίο. Τρέχουμε τώρα λέμε, τρέχουμε. Έλα πάμε, έντιο. Γιατί φαΐ, πεινάω. Τον έλειωσα το διάδρομο, 6 ολόκληρα λεπτά. Γιατί. Γιατί, Κετούλα. Κέτι. Βρε Κετούλα. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Φίλε. Αγάπη μου. Όχι πάλι τα ίδια. Είμαι πάνω. Έχει γουρνόπουλα μαγειρίσεις και πεινάς. Λέω, μέχρι να βρεθεί εκείνος ο έρμος ο νικιάρης που θα δώσει τα 650, να παραμείνω πάνω. Σ' αγαπώ πάντα. Κέτι. Κύριε Λία μου, έφαγες. Σου φέρα λιγάκι ραβανί. Τι θα γίνει κύριε Κέτι με αυτά τα πάνω κάτω συνέχεια και αυτό το κουδούνι εμβατήριο, θα τα αλλάξουμε ποτέ? Είναι από το δικό μου φούρνο. Και εμένα δεν με νοιάζει. Θα μείνεις να τσακίσουμε. Άμα με χρειαστείς, ξέρεις που θα με βρεις.